Με ο κύριε θα έλεγα ότι είστε ο πρώτο ο οποίο λέει ευθαρσός, ότι ναι, εάν δεν υπάρξει λύση με του εταίρου μα, πολύ σύντομα θα έχουμε πρόβλημα ε, ρευστότητα για την εκπλήρωση εσωτερικών και εξωτερικών αναγκών στον επόμενο μήνα. Ε, αυτή η ειλικρίνεια νομίζω ότι είναι σοβαρή θέση, ε, γιατί ο κόσμος αξίζει να έχει την πλήρη γνώση και αξίζει για να βλέπει και με ποιο τρόπο κινείστε, έτσι. Ε, πέστε μου τι θα κάνουμε όμω. Ναι. Γιατί τα πράγματα δεν είναι καταρχήν, εύκολο ότι θα έρθει αυτό το αδιέξοδο. Αυτό έξοδο. που είπα είσαι, είναι, λίγο οικονομολογικό. Δηλαδή έχουμε μια οικονομία που δεν μπαίνει πόρου απ' έξω, δεν έχει ανάπτυξη, είμαστε στάσιμη κατάσταση. Είναι αληθινό και Δραγασάκη. Και ταυτόχρονα πληρώνουμε, πληρώνουμε ναι. το IMF. Πληρώνουμε τρόπο. Κύριε ναι. ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού και δεν έχουμε είναι άλλα λεφτά. Είναι περισσότερο. Εμένα μου θυμίζει, Αυτή είναι η η θυμίζει λοιπόν, τον έμπορο τη Βενετία και το Σάιλοκ. Αυτό είμαστε είναι. στη φάση που δίνουμε το αίμα μας, Δίνει... δίνουμε τη σάρκα μας. Διότι μια χώρα που δεν έχει ανάπτυξη και καλείται να πληρώνει υποχρώσεις, αυτό, αυτό μας πέστε, λένε. Πετε μου τι θα κάνουμε, λένε. γιατί εμένα μου αρέσει δημοσιογραφικά να είμαι Πρώτον, ακριβής είμαστε, και μπορεί είμαστε, να είμαι και σκληρή. Είμαστε, είμαστε Αντιμετωπίζουμε μία. πιθανότητα πιστοτικού γεγονότος. Καταρχήν αυτό το πράγμα είναι διάφοροι ανεύθυνοι τύποι, να. Το λέω με πύρος δηλαδή. Με, με θυμό το λέω αυτό. Ανεύθυνοι τύποι να. και θεσμικοί, που κάθε τόσο ανακαλύπτουν πιστοτικό γεγονό. Θυμηθείτε πόσε φορέ επικαλέστηκαν πιστοτικέ πράξει. Οπότε έχουμε γεγονός. να πληρώσουμε. Υπήρξε στέλεχο τη ΕΚΤ, δεν θα πω το όνομά του, να. ο οποίο έλεγε τι κρίσιμε ώρε θα, θα κάνουμε λύση Κύπρου, θα κάνουμε στην Ελλάδα. Δικαίω... Όχι, το είπε σήμερα ή χτε το βράδυ ο κύριο Ντάσεμπλου. Με, με ποιο δικαίωμα τα λένε, αυτά. Με ποια ευθύνη τα λένε αυτά. Αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη για το πώ φτάσαμε εδώ. Κύριε Δραγασάκη, λοιπόν, η ηθική στην πολιτική είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Θα ήμουν χαρούμενοι να είχαμε λίγο χρόνο να το αναλύσουμε μετά. Δεν μιλάω για ηθική, αλλά... μιλάω για ορθολογισμό. Εδώ αυτά όμως, που κάνουν επικίνδυνα για του ίδιου, όχι μόνο για μας. Εδώ όμω αυτά τα επικίνδυνα, το, ο πρώτο στην παρέα που μπορεί να γλιστρήσει είμαστε εμεί. Τι κάνουμε. Οπότε λοιπόν. τι κάνουμε. Γιατί πρώτο τα πρώτο πράγματα. Να, αισθώ... να σα το συμπληρώσω κι αυτό, επειδή το αναφέρατε. Δεν είναι κάποιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ο ο Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριο Ντάισεμπλουμ, που είπε ότι υπάρχει και το παράδειγμα της Κύπρου για την Ελλάδα, και ήρθε ο κύριο Μοσκοβισσή σήμερα ερωτητή, ο οποίο είπε, Αντιλαμβάνομαι πλήρω ε, για ποιο λόγο και πώ το είπε ο κύριο Ντάισεμπλουμ. Δηλαδή, μιλάμε για μια κάθε ομοβροντία. Ένας, κάθε τι ευθύνη του. Λοιπόν, ε, τι κάνουμε, Καταρχήν, πρέπει να πούμε. Σα είπα κάτι. Yeah. Δεν ερμηνεύονται οι εξελίξει που ζούμε με καθαρά οικονομικού όρου. Είναι παράλογο αυτό που γίνεται. Έχουμε ένα θετικό δρόμο και αντί να ανοιχνεύσουμε αυτό το θετικό δρόμο, κάνουμε διάφορα πράγματα επικίνδυνα. Άρα μπορεί να υπάρχει πολιτικό στόχο. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτό ο λαό δείξαμε μεγάλη αντοχή. Πρώτον, αντιμετωπίσαμε τον κίνδυνο να πάμε σε εκλογέ με κλειστέ τράπεζε. Υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Αποτράπηκε. Δεύτερον, αντιμετωπίσαμε τον κίνδυνο μια δημοσιονομική ασφυξία. Διότι πριν ορκιστεί η κυβέρνηση αυτή, μα ζητούσαν να κάνουμε παράλογα πράγματα. Τρίτον, τώρα είμαστε στη φάση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Τη ε, μηδενική ρευστότητα. Ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα, όπω και όλε οι χώρε τη Ευρώπη, έχουμε ισχυρέ αλληλεξαρτήσεις. Η τράπεζά μα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η, η, η πολιτική μα ασκείται ω ένα βαθμό από τι Βρυξέλλε. Αν λοιπόν για οποιοδήποτε λόγο και για οποιοδήποτε χώρα, θα τολμούσα να πω και για τη Γερμανία ακόμα, δεν υπάρχει συνεργασία όλων αυτών των παραγόντων που συνθέτουν το πλαίσιο άσκηση πολιτική, καμία χώρα δεν μπορεί να πει ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Καμία χώρα. Και γι' αυτό ακριβώ δεν είμαστε εμεί Κύριε Δραγασάκη, μου επιτρέπει να σα ναι. πω ότι αυτά είναι έτσι και τα συνυπογράφω. Είναι προεκλογικά όμω και δεν όχι, έχουν, ναι. δεν έχουν Είναι να τελεινά. κάνουν. Όχι, δεν έχουν να κάνουν με την παρούσα στιγμή. Ναι. Δεν μιλάω καν για φάση. Όπου, όπω ε, είπαμε μαζί πριν από λίγο εδώ, ε, εάν δεν αρθεί αυτό το αδιέξοδο, έχουμε φτάσει στο τελευταίο σημείο. Δεν έχουμε άλλα χρήματα, να το πω πολύ απλά. Αύριο, και με λοιπόν. δεδομένο ότι η κοινή μα τράπεζα, η Ευρωπαϊκή η Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Ντράγκη, σήμερα είπε ότι η αλληλεγγύη έχει και όρια. Δηλαδή, καθίστε κάτω. Αξιολογήστε μαζί με τους άλλους τεχνικά τα ζητήματα, τα κόστη, τα νομοσχέδια κτλ., το πρόγραμμα, τα μέτρα. Δεν ξέρω πώς να το πω, και θα ανοίξει και η ρευστότητα. Εμεί τι θα δεν κάνουμε πρώτον, στην περίπτωση που πρώτον, δεν υπάρξει πρώτον, καμία τέτοια πρώτον, λύση. Πρώτον, να τελειώνουμε και με αυτό. Δεν ζητάμε αλληλεγγύη. Δεν ζητάμε φιλανθρωπία. Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση. Θέλουμε ίση μεταχείριση. Mm. Και αυτή η κυβέρνηση κάποια πράγματα θα τα επανεξτάσουμε. Τι εννοούν αλληλεγγύη. Πόσα από τα 240 δισεκατομμύρια που δόθηκαν yeah. στην Ελλάδα, ήρθαν στην Ελλάδα, έγιναν yeah. ε, χτύμα ε, του ελληνικού λαού, μπήκαν στην πραγματική οικονομία. Yeah. Δεν είναι καιρό λοιπόν όλοι να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και να πούμε την αλήθεια και στον ελληνικό και στου ευρωπαϊκού λαού. Δεν πρέπει Λαή, να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα χρήματα και όλο ο σχεδιασμό που έγινε κατεξοχήν ήταν προσανατολισμένο να εξυπηρετήσει ανάγκε όχι μόνο τη Ελλάδα αλλά και άλλες... Κυρία Δραγασάκη, υπάρχει μια ομοβροντία επίση τοποθετήσεων. Ε, περί ενδεχόμενου Brexit. Αυτό είχε φύγει από το τραπέζι εδώ και πολύ καιρό. Ξαναμπήκε στο τραπέζι και μπήκε με πολύ μεγάλη ένταση. Και μάλιστα με δηλώσει του τύπου. Μιλάω για τον Ντάισενμπλουμ, μιλάω για τον Μοσκοβισή, ε, μιλάω για τον Σόιμπλε, ότι η Ευρωζώνη είναι έτοιμη πλέον για το ενδεχόμενο Brexit. Εμεί το αντιμετωπίζουμε ω ενδεχόμενο. Δεν είναι επιλογή τη κυβέρνηση αυτή, δεν είναι επιλογή δική μου. Εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ δώσαμε μάρκε γύρω από αυτό το θέμα, συζητήσαμε, τσακωθήκαμε, αποφασίσαμε, το λύσαμε. Δεν μα απασχολεί αυτό το θέμα, δεν είναι επιλογή μα. Όμω το προηγούμενο που είπατε για να μείνω, ο... δεν θέλω να πω λεπτομέρειε διότι ο Πρωθυπουργό πάει αύριο με συγκεκριμένε προτάσει. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσα μόνο να πω είναι ότι εμεί θα επαναλάβουμε και αύριο στη σύνοδο που θα γίνει, την εξαμελή, ε, και υποθέτω και να. στην κυρία Μάρκετ. Πρώτον, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε στη βάση τη 20 Φεβρουαρίου, Συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει μπορούμε να υλοποιήσουμε με χρονοδιαγρά... χρονοδιάγραμμα και με κοστολόγιο. Αυτά θα κάνουμε, αυτά θα κερδίσουμε. Με κυρίσουμε. συγχωρείτε, ναι. γιατί δεν γίνονται αυτά ήδη. Γιατί πρέπει κατά να πηγαίνουμε και να ξαναβγαίνουμε και να μου, Κατά την άποψή μου, ήμασταν έτοιμοι και δώσαμε και το έναρσμα για να γίνει. Υπήρξαν αυτές οι εμπλοκέ που συζητούσαμε πριν, που δεν θέλω να επανέλθουμε σε αυτό. Okay, να μην ξαναδούμε. μην την επανέλθουμε. Νόση. Λοιπόν, πρώτο αλλά αυτό. Δεύτερον, πάλι, πάλι εκεί θα πέσουμε. Δεύτερον, θα δούμε. Θα δούμε. Δεν, δεν νομίζω έχω. ότι θα καθίσει δεν η κυρία έχουμε, Μέρκελ να συζητήσει τα... το, ίδιο κλίμα το υπήρχε, πρόγραμμα. Το ίδιο κλίμα υπήρχε και μέχρι στι 19 του Φεβρουαρίου και τελικά υπήρξε τη συμφωνία. Έτσι προχωρούν τα πράγματα. Πάντα υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν, υπάρχουν αυτοί που θέλουν, αντιμετωπίζονται κίνδυνοι, παρεμβαίνουν διάφοροι πράγματα, κλείνει η συμφωνία. Mm -hmm. Αυτό θα γίνει και τώρα διότι είναι η μόνη ορθολογική διέξοδο. Το πρώτο λοιπόν που θα πούμε θα είναι αυτό, διότι yeah. αφού έχουμε το κοινό έδαφο. Αφού να. έχουμε συμφωνήσει ότι μιλάμε για πράγματα συμφωνημένα και αφού και εμεί και οι Ευρωπαίοι είναι πολύ ευρύ το φάσμα των πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε, αν είμαστε ειλικρινεί, αντιμετώπιση φοροδιαφυγή, αναδιάρθρωση τη διοίκηση, αντιμετώ... καταπολέμηση διαφθορά, δεν λένε και οι Γερμανοί ότι θέλουν να πάρουν. Κύριε πάρουμε... θα μου επιτρέψετε να σα πω δικιά μου γνώμη αυτή ότι αυτά όλα είναι πράγματι ε, ζητήματα που πρέπει να γίνουν. Όμω δεν είναι τωρινή η απόδοσή του και το ξέρετε εσεί πολύ καλύτερα από μένα. Γι' αυτό σα είπα, έλατε να μιλήσουμε για το τώρα. Βέμενε. Και το τώρα θέλει προφανέστατα Βέμενε. άλλη αντιμετώπιση άλλο πρόγραμμα, δεν λέω μέτρα, γιατί ξέρω ότι μπορεί να δημιουργηθούν έτσι, εντυπώσεις που είναι αρνητικές. Δεν λέω μέτρα, ούτε νομίζω ότι δεν είναι καν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή να γίνουν περικοπές στις συντάξεις και τους μισθούς. Εάν συνεχίσουμε όμως έτσι, θα βρεθούμε μπροστά σε ένα τεράστιο χρηματοδοτικό είσαι... κενό που αναρωτιέμαι αν θα χρειαστούμε και άλλη βοήθεια. Ή κατανοητό αυτό που είπα ή να το ξαναπώ. Εμείς λοιπόν πρώτον θα είμαστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι. Και θα προκαλέσουμε και αυτού να μα πούν τη γνώμη του για το τι είδου αλλαγέ. Διότι το ναι. μεταρρύθμιση τώρα είναι ένα όρο, ό,τι θέλει βάζει κανεί μέσα. Α, και πολιτικέ μπορούν να εφαρμοστούν αυτό το μεταβατικό διάστημα. Ναι. Δεύτερον, θα κάνουμε και συγκεκριμένε προτάσει πώ, κατά τη γνώμη μα, θα μπορούσε να διευκολυθεί χρηματοπιστωτικά η Ελλάδα αυτό το, το, το ναι. δίμηνο, το τρίμηνο. Το Για ανάγκε που, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεγάλε. Είναι εντελώ διαχειρίσιμα τα πράγματα. Και σε αυτή τη βάση ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, σε αυτό που είπατε, θέλει μια προσοχή. Σε ποιο, σε ποιο. στο άμεσο. Βεβαίω άμεσα. Θυμάστε τι λέγαμε προεκλογικά. Θέλουμε μέτρα και πολιτικέ για τι πρώτε μέρε, του πρώτου μήνε, τα πρώτα χρόνια. Μια παθογένεια που έχουμε στην Ελλάδα και με την Τρόικα έγινε χειρότερο, είναι το ανατρίμηνο. Το ανατρίμηνο. Μα κυρία Στάι, πρέπει επιτέλου εμεί στην Ελλάδα να. να φτιάξουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο κράτο. Πρέπει να βάλουμε μπροστά μακροπρόθεσμου στόχους... και να τους διαρθώσουμε αυτού τους μακροπρόθεσμου στόχους... Τι κάνω σήμερα, τι κάνω αύριο, τι κάνω μεθαύριο. Πρέπει να αμυνθούμε στην πίεση που δεχόμαστε, να είμαστε αποσπασματικοί, κατακαιρματισμένοι, δύο μέτρα από εδώ, τρία μέτρα από εκεί. Το σχέδιο για το μέλλον και το όραμα για το μέλλον πρέπει να. Ναι, αυτό είναι δεδομένο και έτσι πρέπει να το δούμε. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το άμεσο παρόν. Ε, πέστε μου τώρα κάτι άλλο. Εάν μου είπατε τη θέση σας για το Brexit και είσαστε κατηγορηματικός και απόλυτος ότι αυτό δεν τίθεται σαν ζήτημα για σας και για την κυβέρνηση. Δεν θα σας πω ότι πάρα πολλά στελέχη και σημαντικά στη, στην παράταξή σας και άτομα που είναι στην κυβέρνηση και εκτός κυβέρνησης μιλάνε με σαφήνεια για την ανάγκη επιστροφής στη Δραχμή και μάλιστα με περιστατωμένες αναλύσεις. Ας πούμε ο κύριος Λαπαβίτσας μίλησε για συντεταγμένη έξοδα από το ευρώ και είπε ακόμη και τα μέτρα που θα ληφθούν περιορισμού και δελτία στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα φάρμακα, δηλαδή έδωσε και ένα πλήρες σχέδιο. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν μια διαφορετική φωνή σε ένα κρίσιμο ζήτημα μέσα στο ίδιο το, το κυβερνόν κόμμα. Ο αντιπρόεδρο της κυβέρνηση δεν θέλει να σχολιάζει δηλώσει ούτε υπουργών ούτε βουλευτών. Ο αντιπρόεδρο της κυβέρνηση καλεί του υπουργού να παρουσιάσουν τα σχέδια δράση και τα μέτρα και τι πολιτικέ που θα υλοποιήσουν το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά μα. Ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι χαίρομαι που ακούω και άτομα όπω αυτά που αναφέρετε να μιλάνε για συνεννητικέ πολιτικέ. Διότι αυτό που άκουσα να μου λέτε είναι ότι πρέπει να πάμε στην κυρία Μέρκελ και να διαπραγματευτούμε συνενετικά την έξοδο μα από το ευρώ. Προτιμώ να πάω και να, συν... να διαπραγματευθώ συνενετικά Δεν, τη... εννο... το... Δεν ξέρω, εννοούσε αυτό. Το συμφωνημένο έξοδο έτσι το καταλαβαίνω. <συνδεταγμένη>. Προτιμώ λοιπόν εγώ προτιμώ να πάω να διαμορφώσω εκείνου του σχετισμού που θα μου να. επιτρέψουν να, είμαι, να κάνω μια αποτελεσματική και δίκαιη για τη χώρα μου και για την Ευρώπη να. διαπραγμάτευση. Αν το πετύχω Άλιο. αυτό, τότε το άλλο Είστε δηλαδή. Είστε σαφέστατο στο θέμα του ευρώ. Ε, στο ευρώ, λοιπόν, θα πρέπει να βρεθούμε με του εταίρου μα σε κοινέ λύσει και πρέπει να βρεθούμε άμεσα αυτέ τι μέρε, τι επόμενε εβδομάδε. Ε, ένα ζήτημα το οποίο έχει μπει πολύ στο τραπέζι, ακριβώ λόγω αυτών των αδιεξόδων και των συγκρούσεων αυτές, όλο αυτό το διάστημα, ήταν το δημοψήφισμα. Και μπήκε και πολλαπλά. Ε, το ανέφεραν οι πάντες, στελέχοι, υπουργοί κτλ. Ε, αυτό απεσύρθη από ό,τι κατάλαβα μετά από την προχθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ε, γιατί μπήκε στο τραπέζι αυτό. Και απεσύρθη στα αλήθεια ή μπορεί να, υπάρξει ένα δημοψήφισμα. Και εγώ το έχω πει κάποια στιγμή προεκλογικά. Όχι, α... μιλάω για μεταφραγικά. Ναι, ναι. α... ε, καταρχήν, όπω είπατε, απεσηρθη Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο πίσω μέρο του κεφαλιού μα. Αλλά δεν πρέπει να έρχονται να. έτσι χήμα κλπ. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να κυβερνήσει, πρέπει να παράξει έργο, πρέπει να εφαρμόσει σχέδια, να καταρτήσει και να εφαρμόσει σχέδια συγκεκριμένα. Διότι ενδεχομένω και ένα στόχο των κακών, όποια είναι αυτή, είναι να μην, να μην, κάνουμε τη δουλειά, να μην τοπίσουμε το πρόγραμμά μα. Διότι η συμφωνία που κάναμε με του Ευρωπαίου καλύπτει ένα μικρό μέρο του προγράμματο τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων να κάνει και δεν είναι μόνο όλα λοιπόν, να το και αυτό το θέμα. Δεν θέμα δημοψηφίσματο. Είστε κατηγορηματικό ούτε δημοψήφισμα είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Και οι εκλογές και το δημοψήφισμα και η, η, σύνοδος των πολιτικών αρχηγών και η ολομέλεια της Βουλής όλα είναι πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να προσφύγει στα αυτά στα πλαίσια μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Αλλά δεν είναι εργαλεία. Εμείς δεν Μάχη. εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν παίζουμε στο παιχνίδι Λοιπόν, θα να... μου επιτρέψετε να δούμε την άποψη, με ερώτημα προς εσάς, ενός δημοσιογράφου του Reuters, του Χιούγκο Ντίξο, δεν τον ξέρετε, μιλάει με πολλούς Έλληνες πολιτικούς, ναι, έχουμε να τον δούμε. Περιγράφει ένα κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Να δούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σύγκρουση και αυτό το αδίέξοδο. I don't think that Greece has ever been during this crisis more isolated in Europe. That's because the trust between Greece and its Eurozone creditors.